Καλό μεσημέρι. Ξεκινώ με τα θέματα της ανασφάλειας των πολιτών. Χθες είχαμε άλλη μια νύχτα εμπρησμών στην Αθήνα. Είχαμε γύρω στα 10 διαφορετικά κρούσματα με γκαζάκια, έφλεκτα, υγρά. Είχαμε βέβαια, όπως είναι γνωστό νωρίτερα, γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη σε γραφεία βουλευτών, μεταξύ των οποίων και βουλευτού του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να συνδυάσω αυτά τα πολλά και συντονισμένα περιστατικά με ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα στο σημερινό Έθνος. Αν αυτό το δημοσίευμα αληθεύει, γεννά πολλά ερωτηματικά για τη λειτουργία αυτής της περίφημης επίλεκτης ομάδας ΔΕΛΤΑ, η οποία έχει δημιουργηθεί για να βοηθήσει στην αστυνόμευση της πόλης. Απέναντι σε όλα αυτά, τι κάνει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση κάνει διαπιστώσεις. Ακούμε τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Μαρκογιαννάκη, να λέει «δημιουργείται αίσθηση καθόλου ευχάριστη». Και δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο θα φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι. Διαπιστώσεις. Η κοινωνία περιμένει κάτι περισσότερο. Η κοινωνία επέλεξε κάποιους για να κάνουν κάποια δουλειά. Εφόσον δεν μπορούν να την κάνουν, να σπάνε σπίτι τους. Συνεχίζω με το ζήτημα της μείωσης των τελών ταξινόμησης, το οποίο χτες ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση. Καταρχάς, να σημειώσω το γεγονός ότι για πολλωστή φορά η κυβέρνηση επιλέγει την ανακοίνωση μέτρων μέσω διαρροών, συνεντεύξεων στις εφημερίδες, σε διάφορα κανάλια, χωρίς να ξέρουμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται, για ποια ποσά μιλάμε, σε ποιους απευθύνεται, πόσο χρόνο, τι θα κοστίσει, τίποτα από όλα αυτά. Έχουμε γενικές τοποθετήσεις, οι οποίες δημιουργούν θέματα και εκ των υστέρων έρχεται η κυβέρνηση και ανακοινώνει επίσημα. Πέρα όμως από τον τρόπο ανακοίνωσης, πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο είναι άδικο, είναι αλλοπρόσαλο και είναι πελατειακό. Ταυτοχρόνως η κυβέρνηση μειώνει τους μισθούς, παγώνει τους μισθούς και ανακοινώνει μείωση των τελών ταξινόμησης. Φαίνεται δεν έχουν αντιληφθεί ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτοκινητοβιομηχανία. Και ακούμε έκπληκτη τον αρμόδιο υπουργό να δηλώνει στη τηλεόραση ότι το πρόβλημα είναι πώς θα μειώσουμε το στόκ των απόλυτων αυτοκινήτων. Εγώ μπορώ να του δώσω με βάση τις χθεσινές ανακοινώσεις της ΕΣΥΕ μια σειρά από άλλους κλάδους, οι οποίοι επίσης έχουν μια κατακόρυφη μείωση της ζήτησης. Υποθέτω πως και αυτοί έχουν απόλυτα στόκ. Θα υπάρξει μια γενικότερη πολιτική? Τα μέτρα αυτά, όπως τουλάχιστον διαφαίνονται, γιατί επαναλαμβάνω ότι δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία, είναι επίσης και άδικα, διότι όπως πάντα ευνοούν αυτούς με τα υψηλότερα εισοδήματα, ευνοούν αυτούς οι οποίοι αγοράζουν ακριβότερα αυτοκίνητα, οι οποίοι θα έχουν μειώσεις μέχρι και 3.000 ευρώ. Ενώ για ένα μικρότερο αυτοκίνητο οι μειώσεις θα είναι πολύ λιγότερες, 300-500 ευρώ. Το θέμα είναι ότι οι πολίτες σήμερα πολλές φορές δυσκολεύονται για να πληρώσουν τη δόση τους στα αυτοκίνητα που έχουν ήδη αγοράσει. Και το ζητούμενο είναι να βοηθηθούν γενικότερα, όπως και να βοηθηθεί συνολικά η οικονομία. Θα μπορούσαν να υπάρχουν μια σειρά από άλλα μέτρα στη θέση αυτού. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να υπάρχουν μέτρα έτσι ώστε να περάσει η ρευστότητα που δίνεται στις τράπεζες σε δανειοδότηση όσων επιθυμούν να αγοράσουν αυτοκίνητα. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα γενικότερο μέτρο απόσυρσης που θα είχε και περιβαλλοντικά ωφέλη. Αντί για αυτό το μέτρο το οποίο ανακοινώθηκε όπως ανακοινώθηκε τις τελευταίες μέρες. Ακούσαμε επίσης τον κύριο Παπαθανασίου σε μια χθεσινή του παρέμβαση σε κεντρικό κανάλι να ασκεί κριτική στο ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις προτάσεις του για τη φορολογία των επιχειρήσεων. Για άλλη μια φορά, ο κ. Παπαθανασίου ή δεν καταλαβαίνει αυτά που λέμε ή προσπαθεί να παραπλανήσει τους Έλληνες πολίτες συνειδητά. Ξεχνά να πει ότι τα τελευταία 5 χρόνια αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει δώρο 1 δισεκατομμύριο ευρώ κάθε χρόνο στους μετόχους, στους μεγαλομετόχους των 200 μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων. Δεν έχει μειώσει τους φόρους στα κέρδη των επιχειρήσεων που επενδύονται. Έχει μειώσει τους φόρους και στα μερίσματα. Αυτά δηλαδή που βάζουν στις τσέπες τους οι μέτοχοι. Και άρα λοιπόν δεν στέκει η συλλογιστική που λέει ότι δεν γίνεται να μειωθούν ή να υπάρχει μια έκτακτη εισφορά στη φορολογία των επιχειρήσεων, διότι αυτό θα έχει προβλήματα στην απασχόληση. Αυτό θα έχει προβλήματα μόνο στα κέρδη των μεγαλομετόχων. Αντίστοιχη σοφιστία είναι και η διαφωνία του με τη λογική ότι όλοι πρέπει να συνεισφέρουν και στους όλους είναι βέβαια και οι τράπεζες. Επιχείρησε χτες να αντικρούσει ένα επιχείρημα σχετικά με την πιθανή έκτακτη εισφορά σε τράπεζες, λέγοντας ότι ξέρετε, αν γίνει αυτό, θα έχουμε μείωση της κεφαλιακής τους επάρκειας και άρα μείωση της δανειοδότησης. Ερώτημα, απλό.
28 δισεκατομμύρια ευρώ δεν παίρνουν οι τράπεζες αυτή τη στιγμή. Μία έκτακτη φορά η οποία με την οποία οι τράπεζες θα συνεισέφεραν στα δημόσια ταμεία 200-300 εκατομμύρια ευρώ από τα κέρδη πολλών δισεκατομμυρίων των τελευταίων ετών, αυτό θα είχε αποτέλεσμα τέτοια τεράστια μείωση της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, την οποία χρηματοδότηση δεν έχουμε δει να αυξάνεται όσα θα έπρεπε με τα 28 δις ευρώ. Σκεφτείτε τι πολλαπλασιαστή θα έπρεπε να είχαν αυτά τα 28 δις ευρώ τα οποία δεν βλέπουμε. Έρχομαι σε ένα συναφές ζήτημα και αυτό έχει να κάνει με πληροφορίες που διαβάζουμε σε εφημερίδες σχετικά με νέα αναθεώρηση του ελλείμματος. Του ελλείμματος 2008. Θέλω να θυμίσω σε όλους ότι ο προϋπολογισμός του 2008 προέβλεπε ένα έλλειμμα 1,6% του ΑΕΠ. Τον Οκτώβριο του 2008 αυτό αναθεωρήθηκε στα 2,3% του ΑΕΠ. Το Δεκέμβριο πήγε στα 2,5%. Τον Ιανουάριο πήγε στα 3,7%. Σήμερα ακούμε για 4,4%. Και ποιος ξέρει ποιο θα είναι το τελικό έλλειμμα το οποίο θα ανακοινώσει η Eurostat τον επόμενο μήνα, τον Απρίλιο. Από το 4,4% μέχρι την αρχική πρόβλεψη το 1,6% υπάρχει μια διαφορά, για να δεν κάνω λάθος, 2,8% του ΑΕΠ. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι συγκλονιστικό το πόσο πολλοί έπεσαν έξω στις προβλέψεις τους σε μία χρονιά στην οποία η διεθνής κρίση κατά κανένα τρόπο δεν μπορεί να οφείλεται για το δημοσιονομικό εκτροχιασμό της χώρας μας. Και σήμερα έρχονται και ζητούν τα χρήματα αυτά από τους Έλληνες πολίτες. Δύο άλλα ζητήματα για να κλείσω. Το πρώτο έχει να κάνει με τη σημερινή συνάντηση της κυρίας Πετραλιά με τον Πρωθυπουργό. Κυρία Πετραλιά, βγαίνοντας, είπε ότι δεν θα δεχτούμε καμία παρέκκληση από το εφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να χρησιμοποιήσει την κρίση ως πρόσχημα για ίδιες επιδόξεις σκοπιμότητες. Είναι προφανές ότι η αρμόδια υπουργός επιχείρη να διορθώσει τον Πρωθυπουργό, να διορθώσει τη ζημιά που έγινε με τις ανακοινώσεις και με τις φράσεις του Πρωθυπουργού στο τέλος της Συνόδου Κορυφής. Όμως το κακό έχει ήδη γίνει, διότι δυστυχώς έχει δοθεί σήμα ακριβώς για να υπάρχουν αυτού του είδους οι καταχρήσεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Καταχρήσεις τις οποίες η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει, διότι αυτός είναι ο ρόλος της. Να εφαρμόζει σωστά το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και να διασφαλίζει ότι αυτό το θεσμικό πλαίσιο εξελίσσεται για να προστατεύει καλύτερα τους εργαζομένους όταν υπάρχει μια μεγάλη οικονομική κρίση όπως είναι η σημερινή. Τέλος, θέλω να κάνω μια σύντομη αναφορά σε μια επερώτηση η οποία καταδέθηκε προλίγου από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Αφορά την κατάφορη παραβίαση του Συντάγματος στις υποθέσεις των άγωνων γραμμών, της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου και των δομημένων ομολόγων. Με την επερώτηση αυτή, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αναφέρονται στο άρθρο 86 του Συντάγματος, το οποίο επιβάλλει τη διαβίβαστη από τους δικαστικούς λειτουργούς στη Βουλή αμελητή των δικογραφιών που χειρίζονται. Αναφέρονται στο γεγονός ότι οι δικογραφίες αυτές θα έπρεπε ήδη προπολού να είχαν διαβιβαστεί στη Βουλή. Λένε ότι είναι προφανές ότι ελάχιστη συγκεκριμένη δικαστική λειτουργή, διορισμένη από την κυβέρνηση σε κέρυες θέσεις και αποτελούνται στην ουσία μοχλούς και όργανα αυτής, δίνουν μάχη παρασκηνίου έτσι ώστε να αποτραπεί ή να καθυστερήσει αυτή η διαβίβαση, και ρωτούν τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης να απαντήσει για την καταστρατήγηση του Συντάγματος και για την παράληψη ανάληψης εκ μέρους του των απαραίτητων πειθαρχικών πρωτοβουλειών. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, στη χθεσινή δημοσκόπηση που παρουσίασε το ΜΕΓΑ της GPO, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την πλειοψηφία της κοινής γνώμης, δεν είναι έτοιμο να κυβερνήσει. Αυτή είναι η αίσθηση που έχει περάσει. Έχετε συνειδητοποιήσει τι δεν έχει πάει σωστά σε αυτό και τι προτίθεστε να κάνετε για να το αλλάξετε? Ευχαριστώ. Κύριε Μόσχοβα, ξέρετε ότι δεν σχολιάζω συγκεκριμένες μετρήσεις. Εάν το έκανα, θα σας υπεδείκνυα μία σειρά από στοιχεία από τη χθεσινή μέτρηση που δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ πείθει τους Έλληνες πολίτες ότι είναι η μόνη εναλλακτική πρόταση απέναντι σε μία αποτυχημένη πολιτική. Από εκεί και πέρα, η δουλειά μας είναι κάθε μέρα που περνάει να γινόμαστε και πιο πιστικοί. Τα προβλήματα είναι μεγάλα. Οι πολίτες το γνωρίζουν αυτό. Γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν μάγοι, δεν υπάρχουν ταχυδακτυλουργοί. Γνωρίζουν όμως και βλέπουν ένα κόμμα το οποίο έχει συγκεκριμένες προτάσεις,
έχει ένα πλαίσιο με το οποίο μπορεί να βοηθήσει τη χώρα να αντιμετωπίσει την κρίση και έχει προτάσεις που αφορούν όλα τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Από το πώς λειτουργεί το κράτος και τα θέματα διαφάνειας και διαφθοράς, αντιμετώπιση διαφθοράς, μέχρι το μεγάλο ζήτημα της παιδείας, το πώς βελτιώνει κανένας την υγεία στη χώρα μας, το πώς βελτιώνει ένα κοινωνικό κράτος και το πώς ανοίγει νέους αναπτυξιακούς δρόμους. Για όλα αυτά μιλάμε στους πολίτες και κάθε μέρα νομίζω τους πείθουμε και περισσότερο. Παρακαλώ. Ένα ακόμη έβριμα. Παραλείπω, όπως βλέπετε, τα θετικά για να, σας δώσω την ευκαιρία, να μην σας δώσω την ευκαιρία να μας προπαγανδίσετε. Ένα ακόμη έβριμα είναι ότι ο κόσμος δεν θέλει πρόεδρους εκλογές. Από την άλλη, ο κόσμος όμως λέει ότι μια κυβέρνηση Πασόκ και Δημοκρατών τα κατάφερε καλύτερα, σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Αυτό την αντίφαση στον κόσμο, πώς την εξηγείτε και αν μπορείτε να πείσετε ότι όντως είναι απαραίτητες οι πρόεδρες εκλογές, γιατί το επιχείρημά σας ότι θα πάει χειρότερα η οικονομία αν συνεχίσει να είναι αυτή η κυβέρνηση στο τιμόνι, φαίνεται δεν πείθει την κοινή γνώμη. Ως προς την ερώτηση περί πρώην εκλογών, θα μου επιτρέψετε να σημειώσω ότι η ερώτηση αυτή ποτέ δεν απαντάται καταφατικά από τους πολίτες. Ποτέ. Σε καμία χρονική περίοδο δεν έχουμε δει καταφατική απάντηση οι πολίτες να λένε ναι, χρειάζονται πρόωρες εκλογές. Οι πολίτες πάντα απαντούν διστακτικά σε αυτό. Όμως κάνουν απολύτως σαφές ότι απορρίπτουν τη σημερινή πολιτική. Στη σημερινή πολιτική μία εναλλακτική πρόταση υπάρχει. Μία εναλλακτική πρόταση εξουσίας, ρεαλιστική, υλοποιήσιμη και ταυτόχρονα σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, η κυρία Πετραλιά είπε σήμερα, βγαίνοντας από το Μαξίμου στις δηλώσεις, ότι έχουν προσληφθεί 47.000 νέοι εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση. Υπάρχει σχέδιο και για την ελαστικοποίηση. Άρα, έχει σχέδιο η κυβέρνηση που την κατηγορείται. Ήθελα την άποψή σας και για τα δύο ζητήματα αυτά. Η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο για την καταπολέμηση ανεργίας. Δεν έχει σχέδιο για την ενίσχυση της απασχόλησης. Και είναι απορίας άξιον γιατί τουλάχιστον όταν έρχεται στη Βουλή ένα σχέδιο με συγκεκριμένες προτάσεις νόμου όπως αυτές τις οποίες καταθέτει το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση επιλέγει να τις καταψηφίσει. Δεν έχει εξηγήσει η κυβέρνηση στους πολίτες γιατί διαφωνεί με την τετραετή επιδότηση της απασχόλησης των νέων, με κλιμακούμενη επιδότηση, έτσι ώστε να έχουν οι νέοι τη δυνατότητα να κρατήσουν τη δουλειά που έχουν να μπουν στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά. Δεν έχει εξηγήσει γιατί σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο που ανεβαίνει η ανεργία διαφωνεί με νέα προγράμματα επανακατάρτισης επαγγελματικής ή γιατί διαφωνεί με την αύξηση του επιδόματος ανεργίας. Εμείς κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Από την κυβέρνηση το μόνο το οποίο έχουμε ακούσει είναι πελατειακού τύπου προσλήψεις στο δημόσιο. Αυτό. Πέραν αυτού δεν έχουμε ακούσει κάτι άλλο. Παρακαλώ. Πρωθυπουργικός Σύμβουλος φέρεται να εισηγείται τη μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση στη χώρα ή τουλάχιστον το ελληνικό πρόβλημα και όχι αυτό που αφορά στην διεθνή κρίση και τις επιπτώσεις της. Θα ήθελα το σχολείο σας. Ναι, διάβασα και εγώ αυτή την αναφορά. Δεν έχω δει την ίδια την ομιλία του Συμβούλου του Πρωθυπουργού. Θα θέλαμε η κυβέρνηση να πάρει θέση από αυτού. Και επιτρέψτε μου να πω ότι η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο σχετικό ερώτημα που του έγινε μάλλον έκανε τα πράγματα πιο σκοτεινά παρά να ρίξει φως στο ζήτημα αυτό. Θέλουμε μια καθαρή θέση. Είναι αυτό θέση της κυβέρνησης, η μείωση των μισθών? Να μας το πει καθαρά. Παρακαλώ. Με αφορμή αυτή την επερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, από ό,τι καταλαβαίνω, η πιο πρόσφατη υπόθεση σε αυτές από τις οποίες αναφέρονται είναι αυτή των άγνων γραμμών. Θα μπούμε σε ένα νέο κύκλο σκανδαλολογίας με εσάς να ζητάτε εξεταστικές επιτροπές και τα γνωστά διλήμματα ή τι σκοπεύετε να κάνετε από αυτό? Κύριε Κοβέη, δεν αποτελεί κύκλο σκανδαλολογίας τον εφαρμόζει στο Σύνταγμα ή τον κανονισμό της Βουλής. Είναι η αυτονόητη υποχρέωση ενός κόμματος το οποίο έχει οριστεί από τον ελληνικό λαό να ελέγχει την κυβέρνηση για τις παραλήψεις της. Άρα λοιπόν, εμείς έχουμε ζητήσει εδώ και καιρό να τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Αντιλαμβανόμαστε ότι σήμερα ολοκληρώνεται ένας κύκλος προκαταρκτικής εξέτασης. Περιμένουμε τις ενέργειες των αρμοδίων. Όταν έρθει ο φάκελος στη Βουλή, θα το μελετήσουμε και σύμφωνα με τα περιεχόμενα του φακέλου θα αποφασίσουμε στις επόμενες κινήσεις μας. Είναι όμως προφανές ότι η διαβίβαση ενός τέτοιου φακέλου στη Βουλή σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει περαιτέρω διερεύνηση και ο μόνος αρμόδιος να το κάνει αυτό είναι η Βουλή. Παρακαλώ. Θα ζητήσετε δηλαδή σύσταση εξεταστικής επιτροπής, καταλαβαίνω. Εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις και καταλήξετε σε κάποιο συμπέρασμα τέτοιο. Αφού μελετήσουμε το φάκελο και δούμε ακριβώς τα στοιχεία του, θα προχωρήσουμε σε επόμενες κινήσεις σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Παρακαλώ.
Μια άλλη μεγάλη υπόθεση, ίσως η πρώτη που αποκαλύφθηκε στη χώρα επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ήταν η περίπτωση των υποκλοπών. Επευλήθη ένα πρόστιμο από την Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών στην εταιρεία Vodafone, το οποίο πρόστιμο με κάποια άλλη δικαστική απόφαση τώρα καταργείται. Έρεται. Συνεπώς, δεν υπάρχει ο λόγος για το συγκεκριμένο πρόστιμο, θεωρείται. Θα ήθελα συγκεκριμένη θέση του ΠΑΣΟΚ επί αυτής της εξέλιξης και αν πιστεύετε ότι θα πρέπει να επιβληθεί αυτό το πρόστιμο και να πληρωθεί άμεσα. Ο Έλληνας πολίτης δεν αντιλαμβάνεται ακριβώς το πώς είναι δυνατόν σε μια τόσο μεγάλη υπόθεση να μην υπάρχει καν ένα πρόστιμο. Αντιλαμβανόμαστε ότι η απόφαση της ακύρωσης του προστίμου από το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει να κάνει με την διαδικασία που ακολουθήθηκε από την Αρχή Προστασίας του Απορρίτου των Επικοινωνιών. Άρα, υποθέτουμε πως το επόμενο βήμα είναι από την αρμόδια αρχή να επαναφέρει το πρόστιμο με τη σωστή διαδικασία. Διότι, εάν το πρόβλημα είναι τεχνικής φύσης, έχει να κάνει με τη διαδικασία, θα πρέπει να βρεθεί λύση έτσι ώστε να υπάρχει τιμωρία. Διότι αυτό είναι ένα πρόστιμο, τιμωρία για παραλήψεις και πράξεις συγκεκριμένων νομικών προσώπων στην συγκεκριμένη περίπτωση της εταιρείας Vodafone. Παρακαλώ. Χθες ο τέος Πρωθυπουργός, ο κ. Σημίτης, σε μια ομιλία του στην Θεσσαλονίκη, κομματική εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να λάβει τη διακυβέρνηση όποτε και αν γίνει αυτό, αλλά απ' την άλλη πρέπει να επεξεργάζεται διαρκώς το πρόγραμμά του με βάση τις εξελίξεις, να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να προσαρμόζει αναλόγως το πρόγραμμά του. Σε συνδυασμό με αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι δηλαδή η κυβέρνηση έπεσε έξω στις εκτιμήσεις της για το δημοσιοέλλειμμα, το οποίο παρουσίασε μεγάλη απόκληση. Μήπως είναι τέτοια η φύση της κρίσης που ακόμη και στελέχη δικά σας θεωρούν ότι είναι τόσο πολύ μεταβαλλόμενες συνθήκες καθημερινώς που δικαιολογούν εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, μια ανατροπή στις προβλέψεις που κάνει οποιοδήποτε. Κύριε Μόσχοβα, άλλο είναι το βλέποντας και κάνοντας και αλλάζουμε γνώμη κάθε μέρα. Ανατρέπουμε προηγούμενες πολιτικές, τις οποίες είχαμε ανακοινώσει βαρύγδουπα πριν από λίγες εβδομάδες ή μήνες και μάλιστα είχαμε κατηγορήσει τότε την αντιπολίτευση ότι λαϊκίζει, και είναι άλλο να έχεις ένα πλαίσιο το οποίο είναι σταθερό, το οποίο να έχει στο επίκεντρό του το μέλημα για τον απλό Έλληνα πολίτη, για το εισόδημά του, για τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν σε αυτή τη χώρα και να προσαρμόζεις αυτό το πλαίσιο ανάλογα με το πώς πηγαίνει η οικονομική κατάσταση. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Η κυβέρνηση δυστυχώς διακρίνεται στο πρώτο. Διακρίνεται στο να αλλάζει γνώμη και στο να κάνει ό,τι της ξημερώσει κάθε μέρα. Και πάντα δυστυχώς κατά του συμφέροντος του απλού Έλληνα πολίτη της μέσης ελληνικής οικογένειας. Εμείς έχουμε ένα σταθερό πλαίσιο και βεβαίως το πλαίσιο αυτό το εξειδικεύουμε και το προσαρμόζουμε όσο προχωράει η κρίση. Όμως έχουμε ένα σχέδιο αντιμετώπισης για τις κρίσεις, το οποίο δεν έχει η κυβέρνηση. Παρακαλώ. Πηγαίνουμε σε μια πανελλαδική απεργία την προσεχή Πέμπτη, η οποία έχει σαν κεντρικό σύνθημα να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι, γιατί δεν φταίνουν αυτοί, την κρίση. Να την πληρώσουν αυτοί που την προκάλεσαν. Άποψη την οποία ασπάστηκε, όπως πληροφορούμεθα, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα στη συνάντηση με τους εκπροσώπους της ΓΕΣΕ. Θα ήθελα να μου πείτε τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει εν ώψη της απεργίας αυτής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτό το σύνθημα γίνεται πολιτική της χώρας, γίνεται πολιτική του ελληνικού κράτους. Τι προσδοκάτε σε σχέση με αυτό και από το G20, και αν τελικώς στην μικροοικονομική διάστασή του, επειδή θα πάμε σε μείωση επιτοκίων, όπως τουλάχιστον αναφέρουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όλες τις πληροφορίες, ποια θα πρέπει να είναι η πολιτική των τραπεζών άμεσα σε αυτή την κατεύθυνση? Καταρχάς, για την απεργία της ΓΕΣΕ, νομίζω πως δεν θα μπορούσε να βρεθεί καλύτερο σύνθημα. Και πράγματι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το υιοθέτησε και είναι απολύτως σωστό. Δεν πρέπει οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν φταίνουν για την κρίση, να πληρώσουν την κρίση. Εμείς θα συμμετέχουμε στην απεργία, είναι προφανές. Τα μέλη και τα στελέχη μας θα συμμετέχουν μέσα από τις οργανώσεις, τις οποίες είναι, συνδικαλιστικές και άλλες. Βάλατε πάρα πολλά ερωτήματα που ανοίγουν μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Επιγραμματικό θα πω τα εξής. Καταρχάς, περιμένουμε όλοι μας μια σύνοδο των 20 μεγαλύτερων, πλουσιωτέρων χωρών, η οποία θα λάβει αποφάσεις. Η οποία θα αποφασίσει να κινηθούμε όλοι μαζί συλλογικά,
είναι μια πολύ μεγάλη διεθνής κρίση, οι απαντήσεις δεν μπορεί παρά να είναι παγκόσμιες και συντονισμένες. Και στο πλαίσιο αυτό, εμείς θέλουμε η Ευρώπη να κινηθεί με μεγαλύτερη ενέργεια και λιγότερη διστακτικότητα από ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Από εκεί πέρα για τη χώρα μας, εμείς έχουμε πει πάρα πολύ καθαρά ότι η ελληνική οικονομία μπήκε στην κρίση ανοχήρωτη, ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των προβλημάτων σήμερα έχουν να κάνουν με τη διαχείριση και τις πολιτικές επιλογές της συγκεκριμένης κυβέρνησης, και μια διαφορετική διαχείριση και ριζικά διαφορετικές επιλογές θα δώσουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε κάτι για την κρίση. Και αυτό θα συμβεί μετά τις επόμενες εκλογές. Παρακαλώ. Εάν επαληθευτούν, κύριε Παπακοσταντίνου, τα δημοσκοπικά ευρήματα που βλέπουμε αυτή την περίοδο, δηλαδή με το Πασόκ να προηγείται και στις ευρωεκλογές πάνω από 3-4 μονάδες, πιστεύετε ότι αυτό, και δεν έχουν προκύψει οι εθνικές εκλογές, πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει εσωκομματικές αναταράξεις στο κυβερνών κόμμα και να έχουμε τότε εκλογές? Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εσωκομματικές αναταράξεις στο κυβερνών κόμμα έχουμε και σήμερα. Διότι ξυπνάμε και κοιμόμαστε με τα δελτία των ειδήσεων να αναφέρουν γεύματα, παραγεύματα, μια ατέρμονη συζήτηση περί κούρασης του Πρωθυπουργού και μια σειρά από δηλώσεις τελεχών που προσπαθούν να ξορκίσουν αυτή την κούραση. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να περιμένει κανένας με τις ευρωεκλογές για να δει τα ιστορικά προβλήματα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Θα ήθελα μια διευκρίνηση. Χαρακτηρίσατε τις ανακοινώσεις, μισές ανακοινώσεις έστω, της κυβέρνησης για τα τέλη ταξινόμησης των οχημάτων ως μέτρο άδικο, αλλοπρόσαλο, πελατειακό. Ωστόσο, από τη δήλωσή σας καταλαβαίνω πως δεν το χαρακτηρίζετε ως μη αναγκαίο. Συμφωνείτε λοιπόν στην επιβολή του, αλλά με ενδεχομένως με άλλο τρόπο διαδικασίας, άλλα κριτήρια, τι? Είναι ένα μέτρο το οποίο αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας. Υπάρχουν πολλοί άλλοι κλάδοι της οικονομίας με αντίστοιχα προβλήματα. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί υπέρ μιας πολιτικής η οποία βοηθάει συνολικά την οικονομία, βοηθάει την αγοραστική δύναμη του μέσου ελληνικού νοικοκυριού και επενδύει στο μέλλον. Αυτού του είδους τα μέτρα είναι εξαιρετικά περιορισμένης απόδοσης. Έχουν ένα δημοσιονομικό κόστος, το οποίο είναι σημαντικό και το οποίο θα πληρωθεί από κάποιους άλλους. Άρα, συνεπώς, διαφωνούμε και για το πώς ακριβώς τοποθετείται το συγκεκριμένο μέτρο και για την ουσία του. Διότι αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για το συγκεκριμένο κλάδο, που είναι ένας σημαντικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι και άλλοι όμως, υπάρχουν καλύτεροι μέθοδοι για να γίνει αυτό. Από τη μείωση των τελών ταξινόμησης με τον τρόπο που τουλάχιστον ανακοινώνει, με τον τρόπο που ανακοινώνει ο αρμόδιος υπουργός. Μιλήσατε στην απάντηση τώρα, είπατε ότι χρειάζεται εν πάση περιπτώσει να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση αγοραστικής δύναμης των πολιτών, άρα την ενίσχυση της κατανάλωσης, υποθέτω. Ωστόσο, στη χθεσινή του ομιλία, ο τέος Πρωθυπουργός, ο κ. Σημίτης, λέει στην ουσία ότι μιλάει για μερικούς οι οποίοι προτείνουν και ζητάνε την ενίσχυση της κατανάλωσης, χωρίς στην ουσία, αυτό θέλει να πει, να καταλαβαίνουν ότι αυτό θα έχει κόστος για την Ελλάδα υπέρμετρο, καθώς δεν είναι η οικονομία αυτό ικανοποιούμενη, θα έλεγα, αλλά αναγκάζεται να κάνει πολλές εισαγωγές. Άρα, λοιπόν, ο τέος Πρωθυπουργός φαίνεται να μην συμφωνεί με τη θεώρηση και του Προέδρου και των στελεχών του ΠΑΣΟΚ υπέρ της ενίσχυσης καταναλωτικής δύναμης των πολιτών. Στην παρούσα φάση τουλάχιστον. Είναι μια ερμηνεία που κάνετε, την οποία θα μου επιτρέψετε να μην συμμερίζομαι. Είναι εντελώς διαφορετικό το να στηρίζεις την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών με στοχευμένα μέτρα, σπάζοντας ολιγοπωλιακές δομές στην αγορά, εφαρμόζοντας το πλαίσιο περί ανταγωνισμού, αλλάζοντας την νομοθεσία και διευκολύνοντας τους δανειολήπτες να έχουν καλύτερους όρους με τις τράπεζες. Όλα αυτά βελτιώνουν την αγοραστική δύναμη, όπως επίσης τη βελτιώνουν και πραγματικές δημόσιες επενδύσεις που κάνουν το αγαθό της παιδείας και της υγείας, πραγματικό δημόσιο δωρεάν αγαθό, και όχι κάτι το οποίο πληρώνει από την τσέπη του κάθε μήνα η ελληνική οικογένεια. Άρα λοιπόν απελευθερώνεις πόρους που πηγαίνουν και στην εγχώρια παραγωγή και ένα μέρος της βεβαίως πηγαίνει και στις εισαγωγές. Εδώ έχουμε μία μονομερή κίνηση της κυβέρνησης, η οποία αφορά στην πράξη μόνο εισαγωγές, η οποία ευνοεί τις αυτοκινητοβιομηχανίες ξένων χωρών. Ευνοεί βεβαίως και τον εγχώριο κλάδο ο οποίος πλήττεται. Υπήρχαν καλύτεροι τρόποι για να γίνει αυτό. Εν μέρει ευνοεί και τους καταναλωτές. Υπήρχαν καλύτεροι τρόποι για να γίνει αυτό. Παρακαλώ.
Δύο σχόλια σε δύο, δύο δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα αφορά το κύριο Ψωμιάδη, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θα κατέλθει υποψήφιος και θα αφήσει την ομαρχία μετά το πέλαση της τετραετίας στα ασφαλή χέρια του αδελφού του Διονύση Ψωμιάδη. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Και ένα σχόλιο σε μια πρόταση του κυρίου, του πρώην Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, του κυρίου Γιώργου Βουλγαράκη, ο οποίος φιλοξενούμενος σήμερα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, κατέθεσε μια πρόταση στο. Επειδή μιλήσατε για την ασφάλεια πριν, να δημιουργηθούν ομάδες περιφρούρησης στα πανεπιστήμια από τους ίδιους τους πανεπιστημιακούς, από την πανεπιστημιακή κοινότητα, δηλαδή από τους φοιτητές. Κάτι το οποίο, όπως είπε, συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ μια τέτοια πρόταση? Ως προς τον κύριο Ψωμιάδη, θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω πέρα από το να πω ότι τον επόμενο νομάρχη Θεσσαλονίκης θα επιλέξουν οι πολίτες. Και όχι, βέβαια, αυτό που θα αποδείξει ο νυν νομάρχης της Θεσσαλονίκης, αν αποφασίσει να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του. Ως προς το δεύτερο, έχουμε τοποθετηθεί πολύ καθαρά ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα στο σύνολό της χρειάζεται να περιφρουρήσει με την ευρεία έννοια το άσυλο και τις συνθήκες ομαλής λειτουργίας των πανεπιστημίων. Το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό δεν έχει να κάνει με αστυνομικά μέτρα, έχει να κάνει με μια λογική και μια διαδικασία συνεννόησης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών. Σε αυτό καλούμε πάντα την πανεπιστημιακή κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε και θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και η επανασύσταση της ΕΦΕ, για την οποία έχει τοποθετηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και πιστεύουμε ότι η επανασύσταση θα δημιουργήσει έναν πραγματικό συνομιλητή με τους Πριτάνης, με την κοινότητα των καθηγητών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πανεπιστήμια τα οποία είναι ανοιχτά, τα οποία λειτουργούν και τα οποία προωθούν την έρευνα, προωθούν τη διδασκαλία, προωθούν την δημιουργία δημοκρατικών πολιτών που λειτουργούν σε ένα καινούριο διεθνές ευρωπαϊκό πλαίσιο. Για τον κύριο Πάγκαλο, το ΚΚΕ επιμένει να ζητά να πάρει θέση του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Παπαρίγα τον αντιμετώπισε ηρωνικά, λέγοντας το ξέρω πολλά χρόνια, θα έλεγα να μην τον παίρνετε σοβαρά, αλλά αυτές όλες οι απόψεις υποκρύπτουν κάτι άλλο ενδεχομένως. Δεν νιώθετε την ανάγκη να απαντήσετε κάτι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για αυτά τα οποία σας κατηγορεί μέχρι την επιστολή του κύριου Παπανδρέου? Κύριε Μόσχοβα, ανησυχούσε, διότι μέχρι τώρα δεν είχε τεθεί ερώτηση για τον κύριο Πάγκαλο. Νομίζω ότι το θέμα το εξάντλησα χτες. Σας υπενθυμίζω ότι θα υπάρξει και η επιστολή απαντητική του κύριου Παπανδρέου. Ευχαριστώ.